Είναι μια ημέρα που θα μείνει χαραγμένη, πιστεύω, στο μυαλό όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Μετά από αρκετό καιρό, ένα εθνικό κόμμα, μια εθνική φωνή, θα είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι Σπαρτιάτες αντιπροσωπεύουν όλα τα ιδεώδη του ελληνισμού και τις αξίες που σήμερα λείπουν από τη χώρα μας. Οι Σπαρτιάτες έρχονται όχι για να διχάσουν, έρχονται για να ενώσουν. Το βασικό ρητό των Σπαρτιατών είναι ισχύς εν τη ενώση. Κάτι το οποίο δυστυχώς λείπει σήμερα από τη χώρα μας. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου, στο δύσκολο αγώνα που κάναμε περίπου για 3 εβδομάδες, να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τα εκατοντάδες μέλη μας σε όλη την Ελλάδα που δούλεψαν ακούραστα όλο αυτό το μικρό χρονικό διάστημα για να φτάσουμε σήμερα εδώ και οι Σπαρτιάτες να μπουν στη Βουλή με ένα πάρα πολύ σχετικά καλό ποσοστό, για αρχή τουλάχιστον, και θα δούμε στη συνέχεια. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη για την σημαντική βοήθεια που μας έδωσε. Ήταν το καύσιμο που μας έδωσε την όθηση για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Θέλω να ενημερώσω τον ελληνικό λαό ότι θα σταθούμε αντάξει των προσδοκιών του και θα φέρουμε ένα νέο ήθος και ύφος στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι Σπαρτιάτες πάντοτε και πριν γίνουν ακόμα ένας πολιτικός φορέας ήταν ένα δίκτυο κοινωνικής δράσης που βοηθούσε όλους τους αδύναμους συμπατριώτες μας που είχαν πιεστεί από τώρα τελευταία στα χρόνια του μνημονίου. Επομένως, το θετικό πρόσημο που κουβαλάμε πάντοτε μαζί μας είναι να είμαστε δίπλα στον Έλληνα, στον άνθρωπο που υποφέρει, στον άνθρωπο τον αδικημένο που δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του και προσπαθεί καθημερινά να τα φέρει βόλτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε όσους βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Αυτές είναι οι δηλώσεις. Α, μιλάει κι άλλος. Ο κύριος Κατσιβαρδάς, νομίζω. Απεφάνθη ο ελληνικός λαός δια της ετοιμιγορίας του και έδωσε μια ρητή εντολή στο Εθνικιστικό Πατριωτικό Κόμμα, το οποίο ερίδεται στα πλαίσια της επιτομής του συνταγματικού πατριωτισμού, να το εκπροσωπήσει. Και αυτό ήταν ένας ισχυρός κόλαφος στο μαλακό υπογάστριο του εριζωμένου κατεστημένου, το οποίο καταφρόνησε τη λαϊκή κυριαρχία. Εξού και το τρίπτυχο είναι η λαϊκή κυριαρχία, εθνική ταυτότητα, τριαδικός Θεός. Να ευχαριστήσουμε εκ βαθέων ψυχής και εξ όλης της καρδίας μας όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως, πιστεύω, χρώματος, προέλευσης και ταυτότητας, διότι αγκαλιάζουμε τον ελληνισμό. Ως αυτός, να ευχαριστήσω τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος μολονότι απεκλείστη αντισυνταγματικός και τι ουτοτρόπως έχει εκτεθεί η Ελλάδα στην Ευρώπη. Σε λίγο και βρισκόμαστε στα Όσκαρ. Καλησπέρα, κύριε Κούγια. Σέβη μου, καλησπέρα σε όλους. Πώς το ακούσατε αυτό, τους ξέρατε εσείς τους Σπαρτιάτες? Τον κύριο Στίγκα, νομίζω, έτσι λίγο τον είχατε πάρει χαμπάρι. Οποιοσδήποτε πει σήμερα ότι δεν γνώριζε ότι πίσω από τους Σπαρτιάτες ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, νομίζω ότι υποκρίνεται. Αφού το είπε ο άνθρωπος, όταν κατατέθηκε η διαίτηση του κόμματος, είπε: εγώ στηρίζω Σπαρτιάτες. Μα τι είναι, το κόμμα του είναι. Ποιος θα τους ήξερε τους Σπαρτιάτες? Μα δεν συμμετείχαν στον πρώτο γύρο. Ακριβώς. Μα το θέμα είναι ότι δεν συμμετείχαν γιατί είχε απαγορευτεί το κόμμα υπό τον κύριο Κανελόπουλο. Εσείς που είστε κιόλας και επιφανής νομικός, ήταν μια καλή νομική τρίπλα αυτή που έκανε ο Ηλίας Κασιδιάρης? Όχι, επιτρέψτε να σας πω ότι ήταν λάθος. Έχετε εδώ έναν από τους κορυφαίους Έλληνες νομικούς, τον κύριο Χρυσόγονο, που είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγωνιζόμαστε για την επιβολή του δικαίου. Το λάθος έγινε με την τροποποίηση την οποία ο φίλος μου ο Μάκης Σαββορίδης εισήγαγε στη Βουλή και η οποία έγινε αποδεκτή. Και επιτρέψτε να σας πω ότι εγώ είμαι κάθετος και ήμουν και είμαι κάθετος με αυτό που συνέβη. Θεωρώ ότι δεν μπορείς σε μια δημοκρατία να απαγορεύσεις τον οποιονδήποτε να ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Και στους 100 Έλληνες να υπάρχουν 4 ή 5 ή 6 οι οποίοι να έχουν τις απόψεις των συγκεκριμένων ανθρώπων, δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Αυτή είναι η κοινωνία. Άρα εσείς λέτε ότι δεν έπρεπε να έρθει καθόλου νομοθετική ρύθμιση. Κακώς.
κατά την άποψή μου κακός, γιατί ο μόνος τρόπος για να πολεμήσεις τον φασίστα, τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να διαλέγει τους ανθρώπους με το χρώμα του, τον ναζιστή, είναι να τον εκθέσεις, να τον ακούσεις στη Βουλή και εκεί να τον αξιολογήσεις. Το να τον έχεις στο σκοτάδι και να τον μυθοποιείς και να νομίζουν όλοι ότι εσύ δεν θέλεις κάποιον γιατί είναι αξιόλογος και αυτός κάνει μια πολιτική μέσα από τη φυλακή ή με τα βαγαλάκια που έχει εκτός φυλακής και ουσιαστικά εξιδανικεύει μια απουσία, για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και... υπάρχει και μια αντίθετη άποψη που λέει ότι καλύτερα να μην έχουμε. Είναι ένα κέρδος που δεν έχουμε έστω τον Κασιδιάρη στη Βουλή και ότι έχουμε μια πιο εξευγενισμένη εκδοχή αυτής της πολιτικής πτέρυγας. Την άκουγα ότι την έκανε ο κύριος Αλιβιζάτος νωρίτερα. Να σας πω, κοιτάξτε, ο Νίκος είναι καταπληκτικός συνταγματολόγος, αλλά είναι μια υποκειμενική άποψη. Εδώ, σε μια πολιτική κρίση, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ακριβώς εφαρμογή του συντάγματος. Η εφαρμογή του συντάγματος είναι εις βάρος αυτών οι οποίοι μεθόδευσαν την μη κάθοδο του συγκεκριμένου κόμματος. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Υπάρχουν και άλλες απόψεις. Δηλαδή, αν μου επιτρέψετε, κύριε Κουνιά. Ένα λεπτό να τελειώσω, κύριε Παγιάννη. Να πω αυτό που θέλω να πω προηγουμένως. Να ήθελα να πω αυτό προηγουμένως. Παρακαλώ. Σε επιτρέψτε. Ο Κασιδιάρης δεν υπάρχει ποτέ να πατήσει στη Βουλή, αν καταδικαστεί αμετάκλητα. Γιατί ο λόγος της μη εκλογιμότητός του είναι η αμετάκλητη καταδίκη του. Το να είναι όμως το σκοτάδι και να έχει frontman όπως έχει τον συγκεκριμένο αρχηγό, ο οποίος το πρώτο που είπε ήταν να ευχαριστήσουμε τον Ηλία Κασιδιάρη. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια καρικατούρα. Δηλαδή ο συγκεκριμένος αυτογελιοποιήθηκε με τον Ηλία. Σαν αχυράνθρωπος εννοείται. Ο πολιτικός αρχηγός συγκεκριμένου κόμματος με το καλημέρα, με την πρώτη λέξη αυτογελιοποιήθηκε. Δηλαδή αν η πρώτη λέξη που λες πριν να ευχαριστήσει τον ελληνικό λαό είναι ότι ευχαριστούμε τον Ηλία Κασιδιάρη και έρχεται ο υπαρχηγός και λέει το ίδιο. Άρα ίδιο, το πολιτικό σύστημα έτσι, δεν θα πρέπει να βάλει φραγμούς σε ελληνικές οργανώσεις. Δεν μπορεί. Έχουμε δημοκρατία. Κάτι θέλετε δεν να έχουμε, δεν έχουμε ελιτίστικη δημοκρατία. Επιτρέψτε μου ένα πολιτικό σχόλιο. Να πω ότι θαυμάζω το θράσος του κυρίου Στίνγκα, ο οποίος τον ακούσαμε να μας λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι εκπροσωπεί τα ιδεώδη του ελληνισμού αυτός και το κόμμα του, τα οποία έλειπαν ως τώρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι μας λέει, ότι αυτός και οι ομοειδεάτες του είναι οι Έλληνες και εμείς οι υπόλοιποι το 95% είμαστε οι ανθέλληνες. Αυτό είναι ντροπή και μόνο να ακούγεται.